Πράγματι γίνεται μία άσκηση για σεισμό και φωτιά σήμερα, προσπαθώντας όσο το δυνατόν να είναι και σε λειτουργία το νοσοκομείο, δηλαδή το νοσοκομείο μας εφημερεύει κανονικά, θα γίνουν όλα κανονικά, θα κάνουμε και την άσκηση. Η οποία ξεκινά τι ώρα? 10 η ώρα. Ξεκινά 10 και θα λήξει, ως έλεγε ο προγραμματισμός, 4 ώρες μετά. Κανονικά το κύριο μέρος της άσκησης είναι περίπου 2 ώρες. Μετά θα γίνει μια αξιολόγηση της άσκησης και ναι, εκεί περίπου θα έχει λήξει. Τι σημαίνει άσκηση προγραμματισμένη από το καλοκαίρι εκένωσης του νοσοκομείου σε περίπτωση σεισμού? Αυτό δηλαδή το οποίο θα γίνει σήμερα και θα καταγραφεί είναι πιο ακριβώς, κύριε Μοσχοβάκη? Κοιτάξτε να δείτε, το προσωπικό πρέπει να εξασκείται σε συνθήκες που απευχόμαστε όλοι, αλλά μπορεί να συμβούν, όπως ένα σεισμός ή μια πυρκαγιά. Ο σκοπός λοιπόν... Ούτως ή άλλως το ζήσατε κοντά σας πρόσφατα. Ακριβώς. Θα έλεγα πλέον ότι έχουμε και μια σχετική εμπειρία. Ο σκοπός όμως είναι αυτός, να εμπλακεί το προσωπικό, να ξέρει τι να κάνει όταν, αν μάλλον, συμβεί ένα τέτοιο μεγάλο γεγονός. Άρα δηλαδή θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σήμερα θα μετακινηθούν ενδεχόμενα ασφαλισμένοι ή ασθενείς σε σκηνές? Ναι, βεβαίως. Όχι οι ασθενείς, δεν θα βάλουμε ασθενείς, αλλά θα βάλουμε προσωπικό μας, το οποίο θα μεταφέρει πάλι προσωπικό μας στις σκηνές. Μάλιστα. Αυτό είναι καλό. Το ξαναλέμε για άλλη μια φορά, είναι μια άσκηση. 2 περίπου ώρες συν 2 η αξιολόγηση, πάμε κοντά στις 4 ώρες. Και είναι πολλοί οι φορείς οι οποίοι μετέχουν στη σημερινή κινητοποίηση, έτσι? Βέβαια, βέβαια. Είναι η πυροσβεστική, η αστυνομία, το ΕΚΑΒ, η πολιτική προστασία, το ΕΚΕΠΗ πάνω από την Αθήνα, η ΔΥΠΕ, πολλοί φορείς. Μάλιστα.